Η Μαύρη Θάλασσα δεν θα γίνει ποτέ θάλασσα του ΝΑΤΟ. Δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αφού ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κάλεσε την Ατλαντική Συμμαχία να διαδραματίσει έναν πιο κεντρικό ρόλο για την ασφάλεια της περιοχής. Είναι καιρός να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο ασφαλείας για όλα τα έθνη της περιοχής που απειλούνται και να κάνουμε τη Μαύρη Θάλασσα αυτό που έχει γίνει η Βαλτική Θάλασσα, μια θάλασσα του ΝΑΤΟ. Δήλωσε χθες ο Ουκρανός υπέξ Δημήτρο Κουλέμπα σε μήνυμα που απίφθινε μέσω βιντεοσύνδεσης κατά την έναρξη διάσκεψης στη Ρουμανία. Το σχόλιο του απορρίφθηκε από τη Μόσχα, όπου ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων «Η Μαύρη Θάλασσα δεν θα γίνει ποτέ μια θάλασσα του ΝΑΤΟ». Είναι μια θάλασσα την οποία μοιράζονται πολλές χώρες. Πρέπει να είναι μια θάλασσα συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και ασφάλειας για όλα τα παράκτια κράτη. Και αυτή η ασφάλεια είναι αδιαίρετη, πρόσθεσε ο Ρώσος εκπρόσωπος.